Αξιότιμη κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ Υγείας, κυρία Κάγα. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κύριε Δημητρόπουλε, εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Καλαφάτης, αναμένεται. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, εκ μέρους του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αρδονόπουλος, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα Απόδημο Ελληνισμού, Γιάννη Χρυσουλάκη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της ΕΘΑΕ και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κύριε Μίτκα, κυρία Γενική Πρόξενε της Γαλλίας, Μισης Μουσέ, εκ μέρους του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Ιγνάτιος Ιωαννίδης, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Ξαδάκτηλε, αξιότιμη κύριε Διοικητά της Σχολής Στρατιωτικών Σωμάτων Ασφαλείας, υποστράτηγε κύριε Μπολομίτη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριε Νίτσα, αξιότιμη κύριε Αντιπριτάνης, αξιότιμη κύριε Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και κύριε Αναπληρωτά Πρόεδρε του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κύριε Σιάσιο, της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριε Γιαννούκα, της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Μπατιστάτου, της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, κύριε Μέγα, και της Ιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, κύριε Πιτιακούδη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε, κύριε Πρόεδρε, να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Όπως είναι το πρόγραμμα δομημένο, οι μικροί μας ομίγυροι με εμένα, τον πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάνθο, και τον νυν πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, τον κύριο Αναστασιάδη, λειτουργεί εν είδη στρογγυλής τράπεζας, που καλείται να συνδέσει το τότε με το σήμερα, την ιστορία του Τμήματος Ιατρικής με την μεγάλη οικογένεια στην οποία και ανήκει αυτή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεκαετία αυτή που διανύουμε, των 20s όπως τα λέγαμε, κατέχει πολλαπλούς ιστορικούς συμβολισμούς. Πέρυσι εορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Φέτος τιμούμε τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ενώ σε λίγα χρόνια το Πανεπιστήμιό μας, το σπίτι μας, πρόκειται να γιορτάσει την πρώτη του εκατονταετηρίδα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θεμελιώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1920, σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη για τη χώρα μας, που προσπαθούσε ακόμη να βρει τους βηματισμούς της από την Μικρασιατική Καταστροφή. Η διαχείριση των μαζικών ροών ελληνορθοδόξων προσφύγων, το μείζον ποσοστό των οποίων κλήθηκε να διαχειριστεί η Βόρεια Ελλάδα, ήταν μια διεργασία επίμοχθη που δημιούργησε τριβές στο κοινωνικό γίγνεσθε, παρά τις εκ των υστέρων αναγνώσεις επιτυχίας. Το εντοπίζουμε και τώρα σε ολόκληρη τη Γυραιά Ήπειρο, με τα πολύ μικρότερο βεληνικούς βεβαίως κύματα προσφύγων από τη Μέση Ανατολή, και φοβούμε πως θα το βιώσουμε και με τη νέα κατάσταση που δημιουργείται στην Ουκρανία. Οι ερμηνείες των ιστορικών σπανίως εμένουν στο επίπεδο της μικροϊστορίας και στο συναισθηματικό φορτίο που καλούνται να σηκώσουν οι πολίτες ενώπιον οριακών καταστάσεων. Ο γνωστός διεθνολόγος Γιώργιος Στρέιτ και ο διάσημος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, καθηγητής γερμανικών πανεπιστημίων, στον οποίον είχε ανατεθεί η οργάνωση του Πολυτεχνείου του Μπρεσλάου, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, με προτάσεις και υπομνήματα επισήμαναν την εθνική ανάγκη ιδρύσεως πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, που θα αντλούσε στην εξέλιξή της σε εθνικό και πολιτισμικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας.
Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου αποφάσισε να προτάξει την ίδρυση πανεπιστημίου στην απελευθερωθήσα τότε από τον ελληνικό στρατό Σμύρνη. Όμως, οι επώδυνες εθνικές ατυχίες στην Μικρά Ασία δεν επέτρεψαν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου εκεί, παρόλη τη σοβαρή προσπάθεια που είχε εν τω μεταξύ καταβληθεί. Η πολιτική απόφαση για την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του Πανεπιστημίου, ως διαδόχου κατά κάποιον τρόπο του άτυχου Πανεπιστημίου της Ιωνίας, καταγράφηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Παπαναστασίου προς την 4η Συντακτική Συνέλευση στις 24 Μαρτίου 1924. Ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων στις 5 Ιουνίου του 1925 και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως στις 22 Ιουνίου του ιδίου έτους. Η ίδρυση του δεύτερου ελληνικού πανεπιστημίου συνοδεύτηκε στα πρώτα στάδια όμως με αρκετές δυσκολίες, απότοκες της πολιτικής ρευστότητας της εποχής εκείνης. Σε αυτό το πλαίσιο, το όνειρο για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Βόρειο Ελλάδα είχε τη δική του σημασία. Θυμίζω εδώ πως η Θεσσαλονίκη είχε περιέλθει στην ελληνική επικράτεια περίπου 10 χρόνια νωρίτερα. Επρόκειτο έως τότε για ένα σημαντικότατο αστικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο χαρακτηριζόταν από ένα πλουραλισμό κοινοτήτων που ορίζονταν κατά βάση από το θρήσκευμα. Ως εκ τούτου, η συστηματοποίηση και ομογενοποίηση του ελληνικού εκπαιδευτικού έργου συνιστούσε στόχο μείζωνος σημασίας που επετεύχθη όχι εν μία ανοιχτή, αλλά προοδευτικά και σταδιακά. Η προϊούσα όμως δυναμική του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης ήταν αυτή που οδήγησε το 1942 στην δημιουργία της ιατρικής σχολής περισσότερο από 15 χρόνια μετά τις αρχικές εισηγήσεις και εν μέσω της κατοχής. Είναι μία υπενθύμηση της ιδιάζουσας απόχρωσης που δύναται να λάβει η ιστορική αφήγηση, καθώς η ίδρυσή της εντάχθηκε στο πλαίσιο των εθνοτικών ανταγωνισμών στη Μακεδονία, αποτελώντας ένα πρόσθετο ανάγχωμα ενώπιον του καλπάζοντος βουλγαρικού εθνικισμού που επιχειρούσε οργανωμένα στην ευρύτερη περιοχή. Τη δεδομένη στιγμή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φιλοξενεί, κυρίες και κύριοι, 11 σχολές και 42 συνολικά τμήματα. Οι υποδομές μας έχουν επεκταθεί θεαματικά. Συγχρόνως, η Πανεπιστημιούπολη μας, στην καρδιά της πόλης, ασφικτιά. Ασφικτιά διότι αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό όραμα αποτελεί σήμερα μία πραγματικότητα που ξεπέρασε κατά πολύ τις όποιες προσδοκίες είχαμε ακόμη και λίγα χρόνια πριν. Με 87.000 περίπου φοιτητές σήμερα, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες. Περισσότερα από 1.600 μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και πάνω από 1.200 μέλη υπαλλήλους όλων των άλλων κατηγοριών, εξακολουθούμε και θυσιάζουμε στις μουσες και στις χάριτες, όπως μας θυμίζει η επιγραφή του ιστορικού κτηρίου της φιλοσοφικής. Είναι η ίδια που στεγάζει από το 1927 τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, διατηρώντας αδιάλειπτα στη μνήμη μας το όνομα του τότε Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπαναστασίου και των οραματιστών ενός μεγάλου ελληνικού τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Χερσόνησο του Έμου. Κυρίες και κύριοι, σε όλες αυτές τις εξελίξεις το τμήμα ιατρικής είναι που πρωτοστατεί. Το εκτόπισμα εντός και εκτός Αριστοτελείου συμπαρασύρει τις εξελίξεις και συχνά λειτουργεί ως επιταχυντής. Η λειτουργία του αγγλόγλωσσου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών αποτελεί πρότυπο για το σύνολο του Αριστοτελείου,
αλλά και εμβληματική πράξη για όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, συμβάλλοντας στην διεθνοποίηση του Ιδρύματός μας στην πράξη και όχι θεωρητικά, με ουτοπικά οράματα και δηλώσεις προθέσεων. Πράξη. Παράλληλα, είναι μία απτή αποτύπωση του τι έχει να εισφέρει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, όπου η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν όχι μόνο ζητούμενα, αλλά αναγκαιότητα επιβίωσης. Συνιστά απόδειξη ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν φίδονται ιδεών, αλλά πως αντίθετα τα προσκόμματα τα οποία επιβάλλει το υδροκέφαλο κράτος είναι που ζημιώνουν τη δημιουργικότητα και τη γόνιμη σκέψη των ανθρώπων του. Εισπίσμα αυτών και σε αγαστή συνέργεια διοίκησης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αναπληρωτά Πρόεδρε, και μελών και υπαλλήλων του τμήματος, κατορθώσατε ένα έργο δυσθεώρητο. Η επιτυχία σας αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση και δεν είναι τυχαίο πως ήδη και η νομική σχολή του Πανεπιστημίου μας ακολουθεί τα χνάρια σας. Επιστρέφοντας στο παρόν, γιορτάζουμε τα 80 χρόνια και τοιχογραφούμε το μέλλον, το πού θα βρίσκεται η ιατρική στην επέτειο των 90 και των 100 χρόνων. Είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκεται σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο που αριστεύει και επιβραβεύει τους αρίστους, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο που ορίζεται από τον δημόσιο χαρακτήρα του, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η κοινωνία απέναντί του. Οι συνεχείς κρίσεις που διήλθαμε ως χώρα τα τελευταία χρόνια δοκίμασαν επανειλημμένα το όριο θράψης των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επλήγησαν βάρβαρα. Αντί της επαπειλούμενης κατάρρευσης όμως, ανέδειξαν τη δυναμική του πανεπιστημίου μας και έναν νέο τρόπο του σκέπτεστε μακριά από τις λογικές του παρελθόντος σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής ζωής. Στην επόμενη γιορτή, σαν την απόψινή, κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα είμαστε εδώ με το θεσμικό ρόλο που τώρα κατέχουμε. Και αυτή είναι η αξία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η όποια δράση ή αδράνειά μας το σήμερα θα έχουν αντίκτυπο σε όσους μας διαδεχθούν, αλλά και στους φοιτητές και τις φοιτητριές μας. Κι όμως, αυτό το κληροδότημα δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς προσωπικά. Και αυτός είναι ο βασικότερος ίσως λόγος για τον οποίο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Η ευχή μου προς όλους σας είναι μία. Να συνεχίσετε αυτό το έργο που λαμπρύνει την ακτινοβολία του Αριστοτελείου στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι και σανότερα. Κάθε φορά σας ευχαριστώ.